Κύριε Κωνσταντή, τώρα με βάση και αυτά που ακούσατε, η ΔΑΠ θέλει μία συνδιαμόρφωση στο νομοσχέδιο. Δεν δίνει το OK έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Η ΔΑΠ και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να θέλουν να αλλάξουν διάφορα πράγματα στα πανεπιστήμια. Αυτό που βέβαια παραμένει το ίδιο είναι η άσκημη κατάσταση στις σπουδές των φοιτητών, γιατί το νέο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση συνεχίζει και εμπλουτίζει ένα νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και χτυπάει ξανά τα μορφωτικά δικαιώματα της μεγάλης πλειοψηφίας των φοιτητών. Προωθεί δηλαδή μια σειρά αντιδραστικές αλλαγές, θεωρούμε εμείς, όπως είναι πτυχία σούπα με σκόρπιες γνώσεις και χωρίς επαγγελματική κατοχύρωση, όπως είναι τα συμβούλια διοίκησης και οι μάνατζερ που έρχονται να προσαρμόσουν και τη διοίκηση του πανεπιστημίου σε μια επιχειρηματική λειτουργία που κοιτάει το φοιτητή στην τσέπη και το θεωρεί πελάτη, όπως είναι ότι δεν μπαίνεται κανένα απολύτως μέτρο για μια σειρά καυτά προβλήματα των φοιτητών. Αυτό είναι η γενική σας κριτική στο νομοσχέδιο. Επί του ειδικού τώρα, του συγκεκριμένου. Επί του ειδικού εσείς τι θα κάνετε? Μπορεί κάλλιστα να καταργήσει τη ΔΑΠ, αν θέλει να την τιμωρήσει κιόλας για την ήττα της μετά από 36 χρόνια στις φοιτητικές εκλογές. Δεν μπορεί να καταργήσει κάτι που δεν ελέγχει, δεν μπορεί να καταργήσει δηλαδή τους φοιτητικούς συλλόγους, το φοιτητικό κίνημα, τις υπόλοιπες παρατάξεις, όσους θέλουν να παλεύουμε μέσα στα πανεπιστήμια για να εκφράσουμε τα υποθέσουμε ότι της πλειοψηφίας των φοιτητών. Αν υποθέσουμε ότι περάσει από τη Βουλή η διάταξη που λέει του χρόνου οι εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο, η πασπουδαστική τι θα κάνει? Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια διάταξη η οποία ισχύει από το 2011. Δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Παρέμεινε ενεργή διάταξη και από τις κυβερνήσεις που συνεχίστηκαν, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Παρέμεινε ανενεργή λόγω της παρέμβασης και της δράσης των ίδιων των φοιτητών, του φοιτητικού κινήματος, όπου πήγε να εφαρμοστεί, συνάντησε την καθολική απόρριψη των φοιτητών. Για παράδειγμα, στο Πολυτεχνείο της Κοζάνης συμμετείχαν μόλις 9 φοιτητές στις εκλογές που έγιναν με αυτόν τον τρόπο, όταν συμμετέχουν χιλιάδες φοιτητές στις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων στους φοιτητικούς συλλόγους. Επομένως, πιστεύουμε ότι ξανά το φοιτητικό κίνημα θα αφήσει και αυτή τη διάταξη στα χαρτιά, δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, γιατί οι φοιτητές έχουν εκπροσώπους, έχουν τους φοιτητικούς τους συλλόγους και μέσα από αυτούς πιστεύουμε ότι πρέπει να αναδεικνύουν και τους εκπροσώπους. Τελευταία ερώτηση. Αν οι εκλογές γίνουν ηλεκτρονικά, ποια θα είναι η απάντησή σας? Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά, όπως γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, με την αυτοπρόσωπη παρουσία των φοιτητών. Οι φοιτητές ούτως ή άλλως έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν δέχονται διαβλητές διαδικασίες, ούτε δέχονται να ψηφίζουν άλλοι στο όνομά τους, με το πιστόλι στον κρόταφο, μέσα από πιέσεις, οι οποίες μπορούν πιο εύκολα να αποδώσουν σε συνθήκες ηλεκτρονικών εκλογών και ηλεκτρονικών διαδικασιών. Γι' αυτό οι εκλογές θα γίνουν με τον τρόπο που γίνονται. Άρα είστε καθολικά αντίθετος απέναντι σε αυτές τις διατάξεις. Ωραία.